Άλλη μια μέρα χωρίς εσένα. Λοιπόν, εγώ εδώ έχω ετοιμαστεί γιατί θα πάω τώρα για εξωτερικά γυρίσματα για ένα χορηγούμενο που έχω για Instagram. Μια σούπερ μεγάλη δουλίτσα τέλεια. Όπου σίγουρα θα σας άρεσε να το βλέπετε και εδώ, η αλήθεια είναι, γιατί έχει να κάνει με λευκά είδη, έχει να κάνει με πράγματα για το σπίτι που πολλές φορές ρωτάτε, ριχτάρια, παπλώματα, σεντόνια και τέτοια. Κάτσε μια συνεργασία της στα BAM, πάρα πολύ ωραία, γιατί είμαστε χρόνια πελάτες, χρόνια, η μάνα μου το έχει κάνει δε χρυσό. Οπότε εντάξει, αν ενδιαφέρεστε και θα θέλετε να το δείτε και εδώ, γράφτε μου κάτω σε σχόλια. Αυτό, οπότε έχω ετοιμαστεί για να πω να γυρίσω τα βιντεάκια όλα για το Instagram. Αλλά εντάξει, έχει τέλεια πράγματα, οικιακά μαγαζιά που σε όλους θα σας πω να υποστηρίζετε όσο μπορείτε. Γιατί εκεί θα βρεις τα 2-3 πραγματάκια τα έξτρα που μπορείς στα πιο μεγάλα μαγαζιά να μην τα βρίσκεις. Έτσι είναι. Εκεί υπάρχει διαφορά, φιλαράκι. Οπότε η μέρα ξεκινά λίγο στα μπαμ σήμερα. Φύγαμε για δουλίτσα. Από κουκλίτσα στο προηγούμενο καρέ, πανουκλίτσα σε αυτό εδώ το καρέ. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είμαι με δουλειά στο σπίτι, χαμός. Βλέπεις πίσω κουβάδες, καθαρίζω κτλ. Έχω απλώσει και σε αυτό το μπαλκόνι. Έχω απλώσει σεντόνια και στο άλλο το μπαλκόνι. Όλα καλά πάνε. Γενικά είμαι σε τέτοια κατάσταση. Η πεθερούλα εδώ πέρα έχει φτιάξει κουλουράκια ωραία τίμια με γλυκάνισο που τρελαίνομαι. Οπότε, οπα, θα πέσει μασαμπουκίδιο τρελό, αντιλαμβάνεσαι. Εδώ αυγουλάκια, πομπομπομπομπομπομπο, έχω και εγώ δικά μου αυγουλάκια. Για να είμαι ειλικρινής, έχω της πεθεράς τα αυγουλάκια και έχω και της μαμάς μου τα αυγουλάκια. Εγώ αυγουλάκια δεν έχω ακόμα αξιωθεί να βάψω, δεν πειράζει. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον. Σουμπάκι, θέλω να σου μιλήσω, να κάνουμε λίγο σουσού. Μου έχεις λείψει, σου έχω λείψει, το ξέρω και το καταλαβαίνω. Έχεις δει, έχουν μειωθεί λίγο τα βίντεο, γιατί έχω παιδιά, έχω κλατάρει πραγματικά. Έχω και το στίγμα, έχω και τις ιωσούλες που λίγο εμένα με έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Αλλά όχι μόνο εμένα, βλέπω γενικότερα πάρα πολλούς. Οπότε έχω χαθεί λίγο και από το Instagram, έχω χαθεί λίγο και από εδώ πέρα. Είμαι μια ταλέπα κινούμενη, ξεκάθαρα, αλλά εντάξει, κάνω ό,τι μπορώ, γίνεται, δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, να είμαστε καλά, να έχω δουλειά, στο Αφροδίτη Πετρινόλη Brand γίνεται χαμός από παραγγελίες, είναι το e-shop μου, αφροδίτεπετρινόλη.com που έχει βγει νέα συλλογή. Κάτω και εκπτωτικός κωδικός Πανικούλης, να πάτε να ψωνίσετε καλοκαιρινές σχεδιάρες και ανοιξιάτικες, να τις προλάβετε γιατί έκανα collab όπως είχες δει από το προηγούμενο vlog με την Ντούνη. Μη σχολιάζετε, παιδιά, επιχειρηματικά. Ό,τι και να κάνουμε, όταν η νεολαία και ένα εκατομμύριο άνθρωπος παρακολουθεί τέτοιους ανθρώπους, αναγκαστικά ένας επιχειρηματίας θα κοιτάξει το καλό της επιχείρησής του. Οπότε, καλός ή κακός, δεν έχει μαμού σου του, κοιτάς το κέρδος και το πώς να πάει μπροστά η επιχείρησή σου και να μαθευτεί. Οπότε μην ακούω βλακίες, μην ακούω πράγματα ανούσια, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει, κάποιοι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτά και δεν έχουν νόημα καν, δεν μπορώ να τα ακούω, αυτά με νευριάζουν. Παρ' όλα αυτά, όλα καλά, όλα ανθυρά, γίνεται χαμός, οπότε είμαι συνέχεια, έχω χώσει όπως σας είχα πει και τον Χριστό, και τον Χριστάκο λίγο να με βοηθάει. Θέλω, το σκέφτομαι για άνθρωπο part-time, αλλά λίγο πιο μόνιμη βάσεως, απλά δεν βγαίνω οικονομικά, δυστυχώς, γιατί υπάρχουν διάφορα θέματα υγείας. Οπότε εντάξει, ξέρεις, φιλτράρω πάρα πολύ το τι σου λέω και το σέβεστε αυτό και χαίρομαι το ότι έχω ένα τέτοιο κοινό, το ότι σέβεται, το ότι του λέω και το τι σου δείχνω και ότι μέχρι εκεί που μπορώ, μέχρι εκεί θα σου δείξω. Αν μπορώ και νιώσω καλύτερα, θα σου δείξω και κάτι παραπάνω. Αλλά
Τι να κάνουμε, παιδιά, να φιλτράρω πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύ κακός, υπάρχει πάρα πολύ κακία, πάρα πολύ ζήλια. Όχι, ζηλεύουν εμένα, απλά είναι η κακία, ρε φίλε, η γλωσσοφαγιά. Ότι όλη την ώρα θέλεις να την πεις στον άλλον, ότι να δεις ότι πάει να κάνει κάτι καλό. Τέλος πάντων, εγώ λίγο αυτά δεν τα μπορώ, λίγο με πνίγουν, λίγο αειδιάζω λίγο το ένα λίγο το άλλο. Τα θεωρώ πολύ μικροπρέπειες και τα σχετικά, γιατί εγώ όταν βλέπω έναν άνθρωπο και ξένο να προχωράει και να πηγαίνει μπροστά και να καταφέρνει τα όνειρά του, χαίρομαι μαζί του. Από εκεί και έπειτα ο καθένας κάνει τις επιλογές του και στο τέλος θα κριθούμε όλοι. Οπότε μην κρίνεις για να μην κριθείς. Σε αυτό το vlog έχουμε και τα γενεθλία της μάνας μου. Πω πω φίλε, τι θα κάνω. Επόμενη μέρα από όλες αυτές τις μέρες που έχεις δει σε αυτό το vlog που δεν ξέρω τι έχεις πρωτοδεί. Και τρώω κόλυβα για γλυκάκι, τέως χωρίς την ψυχούλα, παπούλη, γιαγιάκας και τα λοιπά. Η θεία μου κάνει τα καλύτερα κόλυβα, να τα λέμε. Πανικός πάρα ωραία φροστιουμπάκι, πανικός. Άντε να μπω σε καμιά σειρά, δεν ξέρω. Ποια είναι η σειρά όμως να μου πεις, Αφροδίτη? Ποια είναι η σειρά φροστιουμπάρα? Δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις εσύ, ποιος ξέρει τέλος πάντων. Ας φάω το κόλυβό μου. Εσείς σας αρέσουν? Εγώ μόλις πάρκαρα, χειμώνας, έξω καλοκαίρι, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, παιδιά, αιματοκρίτης 28, τι να πούμε, άστα χέστα. Κρυώνω, δεν είμαι πολύ καλά αυτές τις μέρες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πάω για νύχη. Το έχω ακυρώσει ήδη μία φορά. Έχω ένα χρόνο ακριλικό, οπότε πρέπει να το βγάλω. Πάντα το βγάζω. Πρώτη φορά το έχω αφήσει τόσο πολύ. Οπότε θα πάμε να κάνουμε ημιμόνη μου για πρώτη φορά. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ ζωή μου ημιμόνη μου. Έχω και πεντικιούρ. Πεντικιούρ χαλαρά, μανώ απλό. Και πάνω ημιμόνη μου, έτσι κάτι ωραίο, ανοιξιάτικο, μαργαριτούλες, καρδούλες, ό,τι κάνω πάντα, βασικά, να σου πω την αλήθεια. Οπότε φύγαμε γιατί θα αρχίσω στο ραντεβού. Και μάντεψε δηλαδή, γιατί δεν έκανα ακριλικό τόσα χρόνια και ευτυχώς που δεν έκανα. Παιδιά, είναι πεταμένα λεφτά θεωρώ. Έδωσε ένα πεντάρικο πεντικιούρ μανικιούρ. Πεντικιούρ χαλαρό μανικιούρ, ναι. Έκανα αυτά. Καθίσα. Αν μπορώ να στα δείξω, καρδουλίτσες, εδώ, ροζ, σιέλ. Θα κάνω μαργαρίτες, αλλά πέρυσι είχα κάνει μαργαρίτες, το νυχάκι μου είναι αυτό. Δεν έβαλα, μπορούσα να βάλω, μου είπανε, και ένα τζέλ από κάτω πιο ενισχυμένο για να μην σπάσει. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να ανέβει το ημιμόνιμο, να βγει το δικό μου το νυχάκι, ώστε να αρχίσει να αναπνέει. Αντιλαμβάνεσαι λίγο, τέλεια. Λοιπόν, οπότε δεν πρόλαβα, τη δεύτερη μέρα και όλα, στα δύο έχουν σπάσει, πάρα πολύ ωραία. Και όλα καλά, όλα καλά. Και ήθελα να σου κάνω το update, γιατί πέρασε η μέρα και δεν σου έδειξα τα νύχια. Και γνωρίζω ότι θα μου πεις, Αφροδίτη, τι νύχια έχεις. Θα σου αφήσω στο επόμενο καρέ ακριβώς τις τρεις επιλογές που είχα να κάνω. Απλά επειδή εκνευρίστηκα σε ένα σημείο, δεν ξέρω αν το παθαίνεις και εσύ να εκνευρίζεσαι κάποιες φορές. Πάρα πολύ ωραία. Είπα, κάνει δύο καρδούλες, να τελειώνουμε να φύγω, γιατί δεν μπορούσα άλλο, γιατί ήθελα να κάνω διάφορα μαργαριτούλες με πολλά πορτοκαλί, κόκκινα, κίτρινα χρωματάκια. Το ανοιξιάτικο vibe το είχα μέσα μου, αλλά μου το κατέστρεψαν, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, μια εγγραφή δεν θα ήθελα να μην έχεις κάνει και κάπου έξαλλη η φιλενάδα φροστιουμπάρα σου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Παιδιά, με αυτό το τραγούδι, με το τυχερό αστέρι, μπορώ να κλαίω επί ώρες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, πόσο ωραία το έχει ερμηνεύσει αυτός ο Ορέστης, δηλαδή πόσο πολύ μου αρέσει το τραγούδι. Μπορεί κάποια πράγματα στην ταινία, στη σειρά Μαέστρο, να μην μου αρέσουν κάποια μηνύματα, αλλά πω πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ανατριχιάζω κάθε φορά που το ακούω. Τρελαίνομαι, φαντάζομαι πάρα πολύ από εσάς.
Σήμερα προς Κιουμπάκι είχα τις επισκέψεις μου, βεβαίως, βεβαίως. Σαν ένα όριμο κορίτσι. Κοιτάξτε εδώ λαμπαδίτσα που μου έφερε η νονά μου. Super cute, μυρίζει απίστευτα. Έλαβες την. Είναι τέλεια. Είναι να μην την κάψεις συγκεκριμένη τη λαμπάδα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Τσουρέκι που ζήτησα συγκεκριμένο. Μου λέγε, παιδί μου, θα σου πάρω αυτό το τσουρέκι. Λέω, θέλω αυτό το τσουρέκι, βρε νονά. Το οποίο το έχω ήδη ανοίξει, γιατί δεν άντεχα και είχε έρθει και ο ξαδερφός μου στο σπίτι, οπότε είπαμε, ας το κάνουμε. Αγγουλάκι, γιατί είναι αρμόζει στην ηλικία, τέλος πάντων. Και δεν μου έφτανε το ένα αυγουλάκι, μου πήρε και ο Χρήστος μου κι άλλο αυγουλάκι. Οπότε τι θα πρωτοφάει το αφροδιτάκι, δεν ξέρω. Αυτά, εσάς τι έγινε, νονίνονες, πήρατε τα πραγματάκια σας, μεγάλο Σάββατο έφτασε, εντάξει. Πάμε για Ανάσταση, θα ετοιμαστούμε το ένα τ' άλλο. Δεν ξέρω εγώ αν θα βγάλω παραπάνω πράγματα, γιατί δεν θέλω κάθε χρονιά να δείχνω τα ίδια και τα ίδια. Οπότε φέτος, στο vlogster το φετινό, θέλω να είναι και λίγο διαφορετικό. Αλλά δεν γινόταν να μην σου κάνω το σωστό το update με τα πραγματάκια που μου έφερε η νανούλα μου, ο νανούλης μου. Κατάλαβες, τα ωραία. Πες, περιμένω στο σχολείο μου πεις να σ' αρέσει. Έπαιξε και χαρτιλίκωμα, ξέρεις. Τέλος πάντων, σε αφήνω να ετοιμαστώ. Μήπως πάω σήμερα εκκλησία, γιατί δεν με βλέπω μεγάλο Σάββατο, διότι έχουν ξεκινήσει ήδη τα μπαμ μπουμ 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 μπαμ μπαμ μπουμ, και επειδή γίνεται ένας μικρός πανικός και με τσιώσεις λίγο δεν τα πάω πολύ καλά το τελευταίο διάστημα, έχω ένα άγχος, αλλά θα δείξει. Ίσως πάμε και κάτσουμε προς τα έξω, ρε παιδί μου, και δεν προλάβουμε να μπούμε στην εκκλησία, οπότε ίσως πάω εκκλησία με τη μαμά σήμερα. Οπότε κατάλαβες. Πάμε να πάω να ετοιμαστώ και εγώ, πως έτσι θα πάει η μέρα. Πάμε λίγο στην εκκλησία, να ψούμε ένα κεράκι. Μπίρι, 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 θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Να ζήσεις μανούλα και χρόνια πολλά. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη δεν είναι άσχημα. Έχει το κρύο του, το κρύο του το έχει, να είμαστε ειλικρινείς. Χρόνια πολλά, Χριστός ευχαριστή σε όλους. Με υγεία και αγάπη, χτες Ανάσταση και εμφανισμένη. Έκανε Ανάσταση όμως. Λοιπόν, Χριστός Ανάσταση, με υγεία, αγάπη στις οικογένειές σας. Είμαστε Τρίτη του Πάσχα σήμερα, πάρα πολύ ωραία. Εγώ προσπαθώ κάπως να τελειώσω αυτό το vlog κάποια στιγμή, γιατί μόνο. Εγώ όλη την ώρα είμαι στο γραφείο και φτιάχνω παραγγελίες, παιδιά. Γίνεται πανικός και λόγω γιορτών, είναι και... Είναι αυτή η περίοδη κιόλας, Πάσχα, Χριστούγεννα, Άνοιξη, αρχής καλοκαιριού, καλοκαίρι, γίνεται πανικός, οπότε όλα λίγο πάνε. Άρα μπορεί να βλέπετε για κάποιο διάστημα και ένα βίντεο μες την εβδομάδα, θα δείξει. Δεν μπορώ να κάτσω να πιεστώ, δεν γίνεται να πιέσω τον εαυτό μου. Δεν σε έχω πάρει σε αυτό το vlog κάτω να σου δείξω τις παραγγελίες που φτιάχνω, γιατί δεν θέλω να σας παμάρω συνέχεια σε ένα άλλο. Έτσι αλλιώς έχω δείξει αρκετά σχέδια από τη νέα συλλογή. Έχουν βγει ήδη κάποιο sold out. Εδώ πέρα φορά τα αγαπημένα μου το tracker chain, εδώ πέρα, που είναι φανταστικό. Εννοείται τσάλινα, εδώ το I am boss. Εδώ το multicolor με τις μπλε. Το Harmony, σοκαριστικά, σκουλαρικά, άρεστα πάντα όλα. Να πάτε κοσμήματα για βάφτι, σε βαφτίσεις, σε γάμους, στις παραλίες, να τα βάλετε, να τα κατευχαριστηθείτε. Στο Αφροδίτη Πετρινόλη Brand θα τα βρείτε όλα. Όχι ότι είναι δικό μου, όχι. Αλλά, που πέντε δεν γίνεται.
Εν πάση περιπτώσει, στο Instagram ένας μικρός χαμός, έχω εξαφανιστεί εγώ, αλλά ένας μικρός χαμός, γιατί εντάξει παρακολουθώ λίγο, πάρα πολύ λίγο, να πω κάτι και για μένα, ναι, γιατί να μην πω, το ότι δεν είμαι καθόλου παιδί του κινητού, θέλω να ξέρετε, κοιτάξτε να δείτε όμως πώς τα έφερε η ζωή, ήμουν άνθρωπος που θα μπορούσα να μην είχα και Instagram, αλλά κοιτάξτε πώς τα έφερε η ζωή. Δεν είναι περίεργο κάποιες φορές αυτά που σκεφτόμαστε και τα όνειρα που κάνουμε, πώς αλλάζουν και πώς η ζωή σε οδηγεί σε άλλα μονοπάτια. Δεν είναι πολύ περίεργο. Κοίτα να δεις πώς πλέον αυτό με γεμίζει και αυτό με κάνει χαρούμενη και πλέον όλες μου επιχειρήσεις είναι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και παλεύω όπως παλεύετε κι εσείς στις δουλειές σας, έτσι παλεύω κι εγώ για να τα καταφέρω, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Οπότε κουράγιο όλοι να προσπαθούμε, παιδιά, μην μας παίρνει από κάτω. Φέτος δύσκολη χρονιά, project κορμί φυλάκια, Δεν μπορώ να πιέσω καθόλου τον εαυτό μου. Έχω πιεστεί πάρα πολύ. Ναι, έχω πιεστεί πάρα πολύ, παιδιά, οπότε δεν θα με πιέσω και για το σώμα. Όχι, φίλε, δεν ξέρω τώρα αυτό αν είναι η ωριμότητα των 30, αντιλαμβάνεσαι. Μπορεί να είναι η ωριμότητα των 30, φίλε, να δω, δεν ξέρω. Λέω ένα χρόνο να με αφήσω έτσι ελεύθερη. Όχι ελεύθερη να τρώω σαβουρό τέτοιο. Να προσέχω απλά με μέτρο, ρε φίλε. Γυμναστική δεν προλαβαίνω να κάνω. Έχω γραφτεί σε γυμναστήριο, δεν προλαβαίνω να πάω. Οπότε εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας, μέχρι εκεί που μπορεί ο καθένας, όπως είπε η κουμπάρα μου. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω είναι το ότι γινότανε παραλίες. Βασικά το ζήσατε καλοκαίρι περισσότεροι. Εγώ το ζήσα χειμώνας. Μη είδατε πως ήμουν. Σου βλίζαμε το αρνίκι. Ήμουνα φασκιωμένη. Δεν είχα πυρετό καλέ. Δεν ήμουν άρρωστη. Μια χαρά ήμουνα. Είχα κοιμηθεί κιόλας στις ώρες μου. Είχα κλείσει και το δεκάωρό μου γιατί είπα Δευτέρα, Κυριακή του Πάσχα κάτω να κοιμηθώ. Ναι, σωστά τα λέω. Πολύ ωραία. Οπότε, κάτσε ρε παιδιά. Οι άλλοι κάνετε ηλιοθεραπείες, πηγαίνετε, είστε με τα αμάνικα, είστε με τα κοντομάνικα έξω. Βέβαια παρατηρώ το ότι εκτός σπιτιού έχει περισσότερο ζέστη από εντός σπιτιού που έχει περισσότερο κρύο. Με βλέπεις με την κουβερτούλα. Λοιπόν, τώρα εγώ σ' αφήνω να πάω να ετοιμαστώ γιατί είχα έρθει λίγο να χαλαρώσω και είχα βάλει πάλι τα μπιτζαμάκια αυτά τα σημερινά. Τα βασικά των τελευταίων τριών ημερών μπιτζαμάκια. Οπότε πάω να βγάλω μπιτζαμάκια, βάζω στολή εργατιάς, πάω κάτω, ετοιμάζω παραγγελίες και μετά έρχομαι να σας πω την πιο σοκ, βασικά το πιο σοκ κολάμπ που παίζει και τρελαθήκατε όταν έκανα το πρώτο story στο Instagram, γιατί είναι συνεργασία και Instagram και YouTube, γιατί ξέρω ότι βασικά μου το ζητάγατε και είναι κάτι έτσι πάρα πολύ μεγάλο και ξέρω τι ανυπομονείτε. Οπότε ας πέσει το επόμενο πλάνο, λογικά θα είναι βραδάκι, client mindset. 2000 years. Και το τελευταίο το καρεδάκι θα είναι ένα ωραίο διαφημιστικό, μια υπέροχη συνεργασία που έχετε δει ήδη περισσότεροι από το Instagram account μου και γίνει χαμός, γιατί είναι κάτι, βασικά είναι, πραγματικά κάνετε manifest στο να κάνω αυτή τη συγκεκριμένη συνεργασία, παιδιά. Ναι, είμαι σίγουρη πλέον. Φωνάζετε, ουρλιάζετε, Αφροδίτη, θα κάνει συνεργασία με My Protein, κάνει συνεργασία με My Protein. Ήρθε συνεργασία με My Protein. Και επειδή η συνεργασία αυτή ήταν αποκλειστικά για Instagram, είπα δεν γίνεται να μην δώσω κάτι και στα αφροστιουμπάκια που ξέρω ότι αρκετοί από εσάς δεν έχετε Instagram. Οπότε, και επειδή μπορεί να είστε στη φάση που είμαι εγώ, το ότι δεν μπορώ να δώσω τόσο πόνο αυτή την περίοδο, έχω άλλες προτεραιότητες. Άρα, τι κάνουμε, μπορούμε να θέλουμε να νεωθούμε. Ρε παιδί μου, σε κολανάκια, σε ωραία μπουστάκια, γιατί έχει τέλεια ρούχα ποιοτικά και φανταστικά και για γυναίκες και για άντρες. Snacks του ονείρου, που έτσι και φας αυτό εδώ το snacks. Έλα, ναι. Τσέκαρε εδώ να δει. Έχω πάρει πάρα πολλά. Αν είδατε στην αρχή του βίντεο την τρίτη μέρα, αν θυμάμαι καλά, το μπλε σετάκι που φόραγα, που γίνεται πανικό στο Instagram, είναι εννοείται από My Protein. Και γενικά
Το σημαντικότερο που είχα πάρει, το πρώτο πράγμα που είχα πάρει από τη My Protein πριν και ξεκίνησω καν στην εργασία, αυτό που είχα δοκιμάσει, ήταν συγκεκριμένες φανταστικές βιταμίνες για μαλλιά, νύχια και δέρμα, παιδιά. Είναι φανταστικές. Βλέπετε τις φύτρες. Τις βλέπετε, δεν ξέρω, δεν τις βλέπετε, τις βλέπετε, ορίστε. Είναι τέλειες, έχουν απίστευτη γεύση και είναι ζελεδάκι. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις, αν θες να φας ζελεδάκι. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις και να κάνεις και δουλίτσα. Οπότε, εγώ θα σου αφήσω από κάτω το link. Είναι μια νέα συνεργασία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί τη θέλατε και μου τη ζητάγατε και ήρθε έτσι. Να φάτε, να αντερλικώσετε, να πάρετε τις πρωτεΐνες σας, να φτιάξετε τα ωραία σας, να πάρετε και αυτές τις, πώς λέγονται μωρέ, που είναι σαν σταγόνες, να βάζεις το καφέ ή αν φτιάξεις κανένα κεκάκι ωραίο, πρωτεΐνες, βιταμίνες για κολαγόνο, ρουχάρες εννοείται και για άντρες και για γυναίκες, πήρα και για το Χρήστο ένα τέλειο, πώς λέγεται μωρέ, shorts, πάρα πολύ το βολεύτηκε. Γενικότερα θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ κάτω θα σας αφήσω το link και τον εκπτωτικό κωδικό AfroTube που είναι μείον 40%, γιατί σου έχω εξασφαλίσει μείον 40% έκπτωση AfroTube. Ναι, καλά άκουσα. Διαφορετικά δεν θα σου έλεγα κάτι. Απλά το κακό στην προκειμένη φάση είναι το ότι ισχύει μόνο για λίγες ώρες. Οπότε όσοι βλέπετε το βίντεο, εσείς είστε οι τυχεροί. Διότι αύριο στις 11 η ώρα το πρωί λέγει ο εκπτωτικός κωδικός. Οπότε όσοι προλάβετε, προλάβετε από αυτές εδώ τις ώρες. That's it. Παρασκευή 11 η ώρα το πρωί λέγει ο κωδικός. Αν ήσασταν τώρα προετοιμασμένοι και θέλετε να πάρετε κάτι. Πάρα πολύ, μα πάρα πολύ λέμε, ωραία, χαίρομαι. Δεν ξέρω τι βλέπεις εδώ. Τα σετάκια μου τα ωραία μου που βλέπεις στο Instagram, φανταστικά. Θα έχουμε μιλήσει ήδη και για τον άλλο μήνα, θα σας έχω ένα εκπτωτικό πάλι, όμως για λίγες ώρες θα είναι φάση, 7-8 ώρες θα διαρκεί ο εκπτωτικός μείον 40%. Οπότε να το έχετε στο νου σας, διαφορετικά ελάτε και στο Instagram account μου να με ακολουθήσετε, γιατί και εκεί σας δίνω άλλη μία μέρα, λίγες ώρες, έναν μεγαλύτερο ακόμα εκπτωτικό κωδικό. Οπότε καταλαβαίνεις, θα γίνει ένας μικρός πανικούλης. Αυτά. Καλό κορμί να σου πω. Καλό καλοκαιράκι να σου πω να έρθει να μας μπει έτσι ωραία δροσερά. Στα σκοινιά σου εκεί πέρα, τα λαστιχά σου, να κάνεις τους προσαγωγούς σου, τους απαγωγούς σου, τα μπρατσόνια σου, τα όλα σου, τα τούτα σου, τα κίνα σου. Και καλή επιτυχία την ευρωστιμπάρα σου με πολύ πολύ αγάπη. Δίνω και εδώ σε αγωνιά σε μένα, τέλεια. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, μέχρι τότε μην πάτε μια εγγραφή, ένα subscribe, λογικά την Πέμπτη θα έρθει το επόμενο βίντεο. Είναι αυτό που δούλευα πάρα πολύ και θα έρθει και θα σας τρελάνει. Μέχρι τότε να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Bye!